ο διάλογος άρχισε. Θα πρέπει να πω ότι οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι όσο θα ήθελαμε ενθαρρυντικές. Γι' αυτό και λέω, ο αγώνας τώρα αρχίζει και θα είναι δύσκολος. Γι' αυτό και απαιτείται η ενότητα του συνόλου. Απαιτείται όλοι επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε πως στους εθνικούς αγώνες δεν χωρούν οι μικρότητες, οι μικροψυχίες, οι πολιτικαντισμοί ή γενικότερα συμπεριφορές που δεν συνάδουν με αυτό που χρωστούμε στους ήρωες, σε αυτό που χρωστούμε ή με αυτό που χρωστούμε στους αγνοούμενους, σε αυτό που χρωστούμε σε όσους έδωσαν τη ζωή τους, σε όσους σήμερα ζουν, αλλά και σε όσους θα έρθουν. Γιατί, Ελληνίδες και Έλληνες, το πιο σημαντικό και βασανιστικό ερώτημα είναι η απαλλαγή από το όνειδος της κατοχής. Το πιο σημαντικό είναι η επανένωση και η δημιουργία σταθερότητας και ενός κράτους που μέσα από τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ισότιμο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και οι πολίτες του θα απολαμβάνουν τις ίδιες ακριβώς βασικές ελευθερίες, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και από όλους απαιτείται, πρώτιστα και από εμένα, δεν αρνούμε ούτε τις δικές μου ευθύνες ούτε τον δικό μου ρόλο. Γι' αυτό και πολλές φορές σιωπώ και ανέχομαι ακόμα και την μηδενιστική κριτική, ακόμα και την αβάσιμη και αδιολόγητη, αδικαιολόγητη κριτική. Γιατί ο ρόλος μου δεν είναι να απαντώ ή να εμπλέκομαι σε μια ανέξοδη αντιπαράθεση με όσους θα πρέπει να συνεργαστώ. Γι' αυτό εξάλλου και οι ομάδες εργασίες, αλλά και η ομάδα συμβούλων του διαπραγματευτή προέρχεται από σύνθεση όλων των πολιτικών δυνάμεων, με υπόδειξη δική τους, έτσι ώστε συλλογικά να αντιμετωπίζουμε τα όσα έχουμε μπροστά μας και τα όσα θα αντιμετωπίσουμε.